σου, φυλάξον τα φίλη, εις τη μακαρία ζωή, την χώρα στη φιλάνθρωπε. Εις την καταβάση σου, Κύριε, όπου πάντες οι αγίοι σου αναπάθονται, αναπάθον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης Άδη, και του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Κινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Αγνή και Άχρατος Παρθένος, Θεόνας προσκύς. Όνειμά σου Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελεήσον. Και τη δεομεθά υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, φιλοθέου αρχιερέως, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό, παν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ένθα οι δίκοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Κυρίου δεηθόμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, και των θάνατων καταβλήσας, τον διάβολο καταπατήσας, ψυχήν, και κειμενο δούλου σου, φιλοθέου αρχιερέως, την δημάρχου αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη δίκη και στεναγμός, παραμάρτημα του παραυτού παραφέν, εν λόγω έργου η διαγνία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ως συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ως ζήσεται και ούχο μαρτήσει, συγκαρμόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, τη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, και το γεννημένο δούλου σου φιλοθέου αρχιερέως, πειμενάρχου ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την όψα να αναπέμπουμε. Αιωνία ημνή. Μάρτυρος και Αγίου, εκ Κυπρίου καταγωμένου, φιλοθέου πλημενάρχου, της Εραστάς της Μητροπόλεως, τον οποίον εμείς μνημονεύουμε ως πρώτον αρχιερέα κατά τη Θεία Λειτουργία στα Άγια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διόσα υπέστη μαρτυρικός για το γένος μας και δόξα σε την επαρχία Δημητσάνης και ζητούμε ταπεινά και θερμά την ευχή του. Καλωνία στιγμή μου, αξιωμακάρες και είστε πνευματικέ Πατέρα ημών. Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κατοκοπιάς Κύπρου, που είναι αδελφοποιημένη πόλη με τη Δημητσάνα. Ο κύριος Μιχαηλίδης και ο κύριος Μιχαηλίδης που είναι νυν κοινοτάρχης και ο κύριος Φραγκουλίδης που είναι πρώην κοινοτάρχης της Κατοκοπιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε παράσταση κυπριακών χωρών από το Κυπριακό Χορευτικό Συγκρότημα της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος, που είναι εδώ και ο κύριος Σιλούρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ να τους χειροκροτήσουμε, να τους χειροκροτήσουμε. Γιατί σας θυμάμαι και εμάς σήμερα εδώ με την παρουσία. Thank you.
Να πάτε τσι που νοχωρός, να πάτε τσι.
κυπουνοχωρός. Thank you.
Άκουσα την πουκακιά, μάμα και χάρηκα της. Ο γλυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Όχ, την καρδιά μου έχεις χαμένη και με τυραννείς. Όχ, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Αγάπησα την πουκαρκιά σ' είχα το για καμάρι. Μα τζιν υπέρι παίζει με που να τη δω βουνάρι. Οχ, την καρκιά μου εσείς χαμένη και με τυραννείς. Οχ, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Οχ, την καρδιά μου εσείς χαμένη και με τυραννείς. Οχ, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Αγαπώ μια μαύρο μάτα που τα κάνει της της ελιέτσι ένα πιπέρι, αγαπώ την το ξέρει. Της ελιέτσι ένα πιπέρι, αγαπώ την το ξέρει. Αγαπώ την και το ξέρει πως ένα γεννούμε τέρι. Πως ένα γεννούμε τέρι, αγαπώ την και το ξέρει. Τρεις ελιές μακολυπάτες εκαήλισε τα κάτες. Τρεις ελιές μακολυπάτες εκαήλισε τα κάτες. Εκαήλισε τα κάτες. Τις αιγές μακολυπάτες, εκαήλισε τα κάτω. Θάλασσα, θάλασσα του σαμάσι μου, θάλασσάκι μου.
δίπλα στους αγώνες της Κύπρου. Βεβαίως κάνω μία παρένθεση, η πολιτική μας δεν ήταν πάντα δίπλα μας, αλλά ο ελληνικός λαός έδωσε το αίμα του στην Κύπρο κατ' επανάληψη. Ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό, ευχαριστούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που ήταν πάντα δίπλα στους αγώνες της Κύπρου. Δύο λέξεις θα σας πω για να ενημερώνεστε κιόλας. Οι διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού βρίσκονται εν εξελίξη. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες συγκεκριμένες θέσεις. Θέλουμε λύση το συντομότερο δυνατόν, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και οι έπικοι. Δεύτερον, δεν δεχόμαστε εγγυήσεις της Τουρκίας σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ισότιμο κράτος μέλος των άλλων κρατών της Ευρώπης. Και τρίτον, θέλουμε πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρίς αποκλίσεις, πράγμα το οποίο επιδιώκει η Τουρκία, και θέλω να σας θυμίσω ότι είναι από παλιά ιστορία αυτή, από το 2004, το σχέδιο Ανάν, που έλεγε, το είπα και χθες, ότι ουδής Έλληνας, Ελλαδίτης ή Έλληνας της Κύπρου, δικαιούται να αποκτήσει περιουσία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Εάν αυτό ισοδυναμεί με ανθρώπινα δικαιώματα, με διεθνές δίκαιο, με ευρωπαϊκό δίκαιο, ας έρθουν οποιοδήποτε να μας το πούν, να το καταλάβουμε κι εμείς. Οι Τουρκοκύπροι δεν ζημιώνουν τίποτα με την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αντίθετα, με αυτή την εφαρμογή γίνονται ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Αντίθετα, η Τουρκία τα θέλει όλα. Δεν πρόκειται να βρεθεί Έλληνας να δώσει στην Τουρκία ό,τι θέλει για να λυθεί τάχα μου το Κυπριακό. Να είστε καλά. Και εγώ με τη σειρά μου, εκ μέρους του χορευτικού της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος, θα ευχαριστήσω το Δήμο και την κοινότητα γενικά εδώ και τους, ακόμα και τους Δημοξιανιώτες για το αγκάλιασμα που μας κάνατε και την ωραία διήμερο που περάσαμε. Ο πρόεδρός μας. Ένα από τα παλικάρια μας είναι δεύτερης γενιάς, γεννημένος στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ελπίδα. Και εύχομαι να ανανεώσουμε αυτή τη μέρα να ερχόμαστε στη Δημητσάνα και να καταφέρω να φέρω και τις εγγονές μου μια μέρα. Γεια σας, Ανδρέου και ο Γιώργος Μιχαηλίδης και όλα τα κορίτσια. Είμαστε κάποιας ηλικίας, αλλά πιστεύω είμαστε η σπορά που σπέρνουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για να φυτρώσουν τα βλαστάρια μας. Και κάποια στιγμή να μην χανηθεί αυτό το στοιχείο που λέγεται Κύπρος, ελληνισμός της Κύπρου. Ευχαριστώ.